Είμαι ο Γιάννης Τζι Γεωργίου και έχω μαζί μου τον Μπάρη Πατσουρίδη. Σε κάποια φάση είχα παρακολουθήσει μια διάλεξη του Παναγιώτη του Ευαγγελίδη, του σεναριογράφου, που κάπου ανέφερε αυτός για ένα ντοκιμαντέρ που έκανε, που σκηνοθέτησε, ότι μπήκα στη διαδικασία να κάνω αυτό το ντοκιμαντέρ γιατί δεν μπορούσα να μην το κάνω. Και ήταν αυτό που με άγγιξε εκείνη τη στιγμή, γιατί κατάλαβα και εγώ ότι αυτή την ταινία μάλλον έχω μπει στη διαδικασία να την κάνω, γιατί δεν μπορώ να μην την κάνω. Είναι η πρώτη φορά που κάνεις crowdfunding? Ναι, είναι η πρώτη φορά. Έχω καταθέσει 3 φορές στην ΕΡΤ. Τη μία έκλεισε και δεν το μετράω. Δεν είχα ποτέ κάποια θετική απάντηση. Κατέθεσα 1 φορά στο κέντρο κινηματογράφου και ήμουν σε φάση να τα παρατήσω, ας πούμε. Δεν έχει νόημα πλέον αυτό το πράγμα. Πήρα θάρρος από μία άλλη σκηνοθέτηδα που έτρεξε μια καμπάνια το καλοκαίρι και φαίνεται να το πέτυχε, την Νικολέτα Τηλεούση, την οποία δεν γνωρίζω προσωπικά, αλλά είδα το πώς κυνήγησε την καμπάνια της. Το βρήκα πάρα πολύ ενθαρρυντικό και για τους υπόλοιπους και λέω ας το δοκιμάσουμε. Έτσι έχω μεγαλύτερη απέμφυση σε περισσότερο κοινό. Μπορώ να δώσω κάποια μικρά ανταποδοτικά ωφέλη με τη μορφή των perks. Είτε αυτά έχουν κάποια συλλεκτική αξία, είτε αυτά βάζουν κάποιο κόσμο που δεν είναι στο χώρο του κινηματογράφου, δεν έχουν ιδέα από γύρισμα. Λίγο να τους δώσουμε μια ιδέα του πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Και με μια λογική ότι κάνεις και ανοιχτό στον κόσμο με ποιο τρόπο κινείσαι. Δίνεις και μια αίσθηση του τι είναι αυτό που πας να κάνεις. Δίνεις τα στοιχεία λίγο του προϋπολογισμού σου, το τι, γιατί τα χρειάζεσαι αυτά τα λεφτά. Πρέπει κάπως να ανοίξει και τα χαρτιά σου, έτσι. Ναι. Και τώρα μάλλον με ακούτε αρκετά καλύτερα. Αφού χρησιμοποιούμε περισσότερα μικρόφωνα και έναν εξωτερικό εγγραφέα ήχου. Κοίτα, το βίντεο της καμπάνιας το στήσαμε περισσότερο για να κάνουμε αυτό που έλεγα. Τον κόσμο που δεν έχει εικόνα του τι είναι ένα γύρισμα, το γιατί χρειάζονται 9.000 δολάρια για να γίνει μια μικρού μήκους ταινία. Τελικά δεν είναι μόνο τα χρήματα που αντλείς. Εγώ έχω χαρεί πάρα πολύ από το γεγονός ότι έχουν εκφράσει πρόθεση να συμμετέχουν άνθρωποι όχι οικονομικά, αλλά παρέχοντας οποιοδήποτε άλλη βοήθεια. Σε πολλούς αρέσει και μόνο αυτό, να δούμε το πώς. Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολο να κάνεις μια ταινία για μια σχέση. Έχει όμως ζητήματα προσωπικής γραφής πάντα. Δηλαδή, μια στο τόσο βλέπεις κάποιες ταινίες για πράγματα που νομίζω ότι δεν είναι πρωτότυπα, αλλά για κάποιο λόγο νιώθεις σαν να τα βλέπεις πρώτη φορά. Yeah. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτή η ταινία θα είναι μια τέτοια ταινία. Πώς θα τα αποδώσεις. Πώς θα φέρεις το θεατή να τον κάνεις να νομίζει ότι είναι μέσα σε αυτό το σπίτι και όχι έξω από αυτό. Αν το κάνεις, ένα σπίτι θα είναι κι αυτό. Έχει διαλατώσα. Αλλά για κάποιο λόγο θα νιώσει ότι μπήκε μέσα και όχι ότι κοιτάει από την μπαλκονόπορτα.